Καλούμε στο βήμα το Γιάννη Δελή, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, μπορεί τα φθαρμένα εκβιαστικά διλήμματα που σερβίρονται στο λαό μας περί προόδου, συντήρησης και μικρότερου κακού να τα έχει σαρώσει η ίδια η ζωή, που βλέπει κάθε μέρα τη δίθεν πρόοδο του ΣΥΡΙΖΑ να συναντιέται με τη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας στα μνημόνια, στα σαλόνια του ΣΕΒ, στο λιβάνισμα της Ένωσης και στα εγκόμια του ΝΑΤΟ. Μπορεί η λογική του μικρότερου κακού να μην κάνει τίποτε άλλο παρά το κακό τελικά να το μεγαλώνει, να το παγιώνει, σκορπώντας την απογοήτευση και τη μυρολατρεία και πιέζοντας συνεχώς προς τα κάτω τον πύχη των απαιτήσεων του λαού μας. Μπορεί γι' αυτό όλα τα παπαγαλάκια του συστήματος να επιμένουν σε όλα αυτά. Πώς τους απαντάμε? Δεν μας εκβιάζεται πια. Δεν διαλέγουμε πια το κακό. Και ας πλασάρετε σαν το δίθεν μικρότερο. Τώρα διαλέγουμε το καλό για μας και τα παιδιά μας. Και γι' αυτό τώρα ψηφίζουμε ΚΚΕ. Να όμως που οι εκβιαστές μεταμορφώνονται σε εμπόρους των ελπίδων του λαού και όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, φασιστικά μορφώματα και άσετ του συστήματος τύπου Βαρουφάκη, μας πουλάνε το απατηλό παραμύθι της ανάπτυξης και ότι όλοι τάχα θα ωφεληθούμε από αυτήν. Τώρα που ξεκίνησε δειλά-δειλά, μόνο να έχουμε υπομονή, λέει, και να μην ζητάμε και πολλά-πολλά. Αρκεί να αποδεχόμαστε και να νοιαζόμαστε για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για να βγαταίνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών εμήλων και ίσως τότε κάτι να περισσέψει και για μας, αρκεί να δεχόμαστε όλα τα μέτρα, μεταρρυθμίσεις τα λένε, που τσακίζουν τα δικαιώματά μας και βέβαια αρκεί να ξεχάσουμε σαν περασμένα ξεχασμένα όλα όσα χάσαμε από τις πολιτικές τους ως τώρα. Δεν σφάξανε το παραμύθι σας για την ανάπτυξη, δεν το τρώμε. Αυτό πρέπει να πει ο λαός την ερχόμενη Κυριακή, ρίχνοντας θαρετά στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Και για να έχουμε και καλό ρώτημα, αυτή τι φέρνει άραγε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο δικαίωμα, ας πούμε, του λαού να μετακινείται με ασφαλή, σύγχρονα και κυρίως φθηνά μέσα, αντί για αυτό το καθημερινό έσχος και την απίστευτη ταλαιπωρία που περνά ο λαός της πόλης με τον ΟΑΣΤ. Από το Δεκέμβρη του 19 τώρα δεν ξεκινάει η εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αστικές συγκοινωνίες. Δεν οδηγεί αυτή σε μια καπιταλιστική επιχείρηση στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, είτε είναι ιδιωτικές είτε είναι δημόσιες, που θα λειτουργούν δηλαδή οπωσδήποτε με σκοπό το κέρδος. Αυτό δεν φέρνει τσουχτερά εισιτήρια για τους επιβάτες και τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων του. Και την ίδια στιγμή το μέτρο, σαν σύγχρονο γεφύρι της Σάρτας, που ξεκίνησε το 2005, να χρειάζεται 20 χρόνια μέχρι το 2025 για να ολοκληρωθεί και ο τελευταίος σταθμός της βασικής του γραμμής στη Βενιζέλου, που είναι άραγε εκείνη η πολυδιαφημισμένη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ανεβάζοντας έτσι το κόστος κατασκευής του και τα κέρδη βέβαια των κατασκευαστικών του ομίλων. Αλλά και στην ΕΙΑΘ,
ΑΕ, η ιδιωτικοποίηση της οποίας προχώρησε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι φέρνει αυτή η ανάπτυξη? Δεν φέρνει ήδη κέρδη για τους μετόχους, ακριβά τιμολόγια για το λαό, εργασιακό μεσαίο μενούς της που τους κοροϊδεύει η κυβέρνηση με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά και βλάβες επικίνδυνες στο απαρχαιωμένο της δίκτυο με διακοπές νερού που κάποτε είναι μάλιστα και πολυήμερες. Και μπρος στα μάτια αυτής της ανάπτυξης, ένα έντομο να καταστρέφει το δάσος του Σέιχσου, και αυτή η ανάπτυξη ακόμα να μην έχει βρει ούτε τον καιρό, ούτε τα λίγα χρήματα που χρειάζονται για να το σταματήσει, όπως ακόμα ψάχνει τον τρόπο να σταματήσει τη ρήπανση εδώ του θερμαϊκού από τα βιομηχανικά απόβλητα, όπως ακόμα ψάχνει την αιτία για την έντονη δυσοσμία στις δυτικές συνοικίες της πόλης. Αν είναι όμως για τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τότε όλα γίνονται στο άψε σβήσε. Ούτε όμως για την υγεία και την παιδεία του λαού η ανάπτυξη αυτή δεν πολυσκοτίζεται. Τι κι αν έκλεισαν 3 παρακαλώ νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, αυτά εξαφανίστηκαν τελείως από τα νέα τους αναπτυξιακά σχέδια, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έγινε, έγινε δηλαδή. Το πολύ πολύ τώρα, καμιά τομή τοπική μονάδα υγείας, με ένα γιατρό και μια νοσηλεύτρια ανά 10.000 ανθρώπους, και αν δεν σας αρέσουν λένε, υπάρχουν και τα απογευματινά επιπληρωμή ιατρία στα δημόσια κατά τα άλλα νοσοκομεία, τα οποία βεβαίως στενάζουν από τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. Τι κι αν επίσης τα σχολικά κτίρια της πόλης είναι γερασμένα και υποσυντηρημένα και καθόλου μα καθόλου ασφαλή, όπως δείχνουν συχνά επικίνδυνα περιστατικά, όπως αυτό με την πτώση του ανεμιστήρα. Τι κι αν καθυστερεί επικίνδυνα η αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, μιας και η σχετική μελέτη και ο έλεγχος ακόμα να ολοκληρωθούν. Δεν ασχολείται με όλα αυτά η ανάπτυξή τους. Ασχολούμαστε όμως εμείς, γιατί αυτά ορίζουν τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Ασχολείται το ΚΚΕ με όλα αυτά, όπως και με όλα τα βάσανα των λαϊκών οικογενειών. Και μέσα στη Βουλή, όπου από τον Οκτώβρη του 2015 ως τώρα είχαμε πάνω από 650 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ερωτήσεις, αναφορές για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, για όλα τα λαϊκά προβλήματα, μαζί με τις τροπολογίες και τις προτάσεις νόμου, αλλά και έξω από τη Βουλή, αξιοποιώντας αυτή τη δύναμή μας στη Βουλή για να δυναμώσει το λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα στηρίζουμε το ΚΚΕ που επιμένει όλα αυτά και να τα αναδεικνύει και να τα διεκδικεί. Κερδίζουμε τη ζωή μας λοιπόν με τη μόνη κερδισμένη ψήφο για το λαό μας. Την ψήφο στο ΚΚΕ. Γεια σας!